Τα αγκάθια που παραμένουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, κάνοντας πιο δύσκολη την καθημερινότητα για επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ανέδειξε με ερώτησή του στη Βουλή ο Φραγκίσκος Παρασύρης. Με ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα, με επίκεντρο για παράδειγμα τη μη αξιοποίηση του My Data, που θα μπορούσε, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, με ευρωπαϊκούς πόρους να μετεξελιχθεί σε δημόσιο πάροχο και να περιορίσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Οδηγείται την ηλεκτρονική τιμολόγηση με συγκεκριμένες οδηγίες, με συγκεκριμένα βήματα σε ολιγοπόλια, ακόμα και στο κομμάτι της πληροφορικής, των εταιριών πληροφορικής στη χώρα μας, και οι οποίες δίνουν προσφορές πολύ συγκεκριμένες και πολύ υψηλές, επιβαρύνοντας πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Ως προς αυτό λοιπόν να διευκρινίσω ότι το B2G δεν παρακολουθείται από την ΑΔΕ, αλλά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Επομένως, το My Data δεν λαμβάνει τα τιμολόγια B2G, μόνο το B2B με το B2C. Κατ' εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας υπευλήθη από τη χώρα μας αρμοδίως αίτημα παρέκκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον εγκριθεί το υποβληθέν αίτημα παρέκκλησης, η χώρα μας σχεδιάζει εντός του 2024 να διευρύνει τη λειτουργικότητα της εφαρμογής έκδοσης. Στη δευτερολογία του, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ επανήλθε δρυμύτερος, επιρρύπτοντας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την καθολική ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Δημιουργούν αναστάτωση, διότι είτε είναι παρατάσεις, είτε είναι οι οδηγίες, είτε δεν δίνεται απαντήσεις συγκεκριμένες, υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στην αγορά. Σχετικά με το κόστος που αναφέρατε, να σας πω ότι το αρχικό κόστος υπαγωγής σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή αναβάθμισης των υφιστάμενων προγραμμάτων διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι οντότητες, κατά περίπτωση αναμένεται να αντισταθμιστεί με τη μείωση του διαχειριστικού κόστους. Είναι μια αποτυχία και μια αστοχία πολιτικής, διότι δεν ξεκινήσατε σωστά, ούτε σε σχέση με το χρονικό διάστημα, αλλά ούτε σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές. Ένα ακόμη από τα ερωτήματα που τέθηκαν επιτακτικά ήταν και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση από το ίντερνετ σε ρυθμούς χελώνας. Το γεγονός δηλαδή πως ανά τη χώρα, ανάμεσά τους και πολλές περιοχές του Ηρακλείου, οι ταχύτητες του διαδικτύου είναι εξαιρετικά χαμηλές, με αποτέλεσμα συχνά η έκδοση μιας απόδειξης να απαιτεί γερά νεύρα.